Η μία επιλογή είναι μέσω της περιμετρικής από 90 έως και 110 χιλιόμετρα την ώρα. Και η άλλη επιλογή είναι μέσα από το κέντρο της Πάτρας περίπου με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Θα είναι ένα συγκριτικό τεστ σε 4 επίπεδα. Χρόνος, χιλιόμετρα, κόστος, μπαταρία. Εάν θέλεις να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, στην Πάτρα, έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι μέσω της περιμετρικής, η οποία μπορείς να κινείσαι από 90 έως και 110 χιλιόμετρα την ώρα, και η άλλη επιλογή είναι μέσα από το κέντρο της Πάτρας, το οποίο μπορείς να κινείσαι περίπου με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα συγκριτικό τεστ ανάμεσα στην περιμετρική και ανάμεσα στο κέντρο της πόλης σε 4 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα είναι χρόνος, το δεύτερο επίπεδο θα είναι χιλιόμετρα, το τρίτο επίπεδο θα είναι κόστος και το τέταρτο θα είναι η μπαταρία. Και ο λόγος που τα κάνουμε συνήθως αυτά οι ιδιοκτήτες των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων είναι για την αυτονομία της μπαταρίας. Αυτή τη στιγμή η μπαταρία μας είναι περίπου στο 70% και όταν δεν έχεις πολύ μπαταρία το σκέφτεσαι, μήπως να πάω από το κέντρο για να μην χαλάσω πολύ μπαταρία. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος. Η μπλε διαδρομή είναι μέσω της περιμετρικής, θα πάμε και θα επιστρέψουμε. Λέει ότι είναι 20 λεπτά, 22 χιλιόμετρα, 20 και 20, 40 λεπτά, 44 χιλιόμετρα. Και η δεύτερη περίπτωση είναι μέσα από το κέντρο, αλλά εδώ και πάλι σε βγάζει να πας στην περιμετρική. Εμείς θα το κάνουμε άλλη μέρα, να πάμε όλο μέσα από το κέντρο και θα δούμε εκεί πραγματικά πόση ώρα θα κάνουμε. Πιστεύω θα θέλει μία ώρα μέσα από το κέντρο. Και μετά θα συγκρίνουμε πόσο μπαταρία κάψαμε στη μία περίπτωση, πόσο στην άλλη και το συνολικό κόστος. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε. Πρώτη μέρα πήγαινε και έλα από την περιμετρική για να έχουμε ένα καλό και σωστό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την μπαταρία περίπου στο 75%, λίγο λιγότερο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι και η περιμετρική έχει γίνει μονόδρομος με μία λωρίδα μόνο και αυτή τη στιγμή κινούμαστε μόνο με 70 χιλιόμετρα την ώρα και όχι με 100. Back to normal. 110 χιλιόμετρα. Πάμε 110 χιλιόμετρα την ώρα από την περιμετρική και η κατανάλωσή μας αυτή τη στιγμή, η μέση κατανάλωση είναι 16,1 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Είμαστε στη μέση της διαδρομής, θέλουμε άλλα 11 χιλιόμετρα. Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, στο tennis club, εδώ on court, στο Άνω Καστρίτσι. Θα κάνουμε τη γυμναστική μας. Πάμε γρήγορα να δούμε τα αποτελέσματα του πήγαινε. Η μέση μας κατανάλωση έφτασε στα 11,3 κιλοβατόρα στα 100 χιλιόμετρα. Η μπαταρία μας από το 75 πήγε στο 55%, δηλαδή χαλάσαμε 20% μπαταρία μόνο και μόνο για να έρθουμε. Κάναμε απόσταση 22 χιλιόμετρα και μέση ταχύτητα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραία, πρέπει να σβήσουμε γιατί αυτό συνεχίζει και μετράει. Κάναμε τη γυμναστική μας, πεθάναμε και τώρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω πάλι από τον ίδιο δρόμο και στο τέλος θα δούμε τα στατιστικά της πρώτης ημέρας από την περιμετρική. Κινούμαστε με 110 χιλιόμετρα την ώρα και η μέση μας κατανάλωση αυτή τη στιγμή είναι 12,7 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα και θέλουμε ακόμα 11 χιλιόμετρα για να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας. Πίσω στο σπίτι, πίσω στο αρχικό σημείο και πάμε να δούμε τα συνολικά αποτελέσματα της πρώτης διαδρομής. Η μέση μας κατανάλωση έκλεισε στις 11,2 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα. Η απόσταση που κάναμε είναι 45 χιλιόμετρα. Η μέση ταχύτητα 58 χιλιόμετρα την ώρα. Ας πούμε 60 χιλιόμετρα την ώρα. Travel time 46 λεπτά.
η στάθμη της μπαταρίας είναι στο 40%, δηλαδή από το 75% μέχρι το 40% κάψαμε 35% μπαταρία. Πάμε να το βάλουμε να φορτίσει, να είναι έτοιμο για το βράδυ. Λαμπάκι, διότι δεν υπάρχει ρεύμα αυτή τη στιγμή. Το ρεύμα θα έρθει στις 11 η ώρα το βράδυ. Βρισκόμαστε σε μια άλλη μέρα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δεύτερη διαδρομή, αυτή τη φορά μέσα από το κέντρο της πόλης. Εδώ το GPS πάλι μας προτείνει να πάμε από την περιμετρική για πιο γρήγορα, αλλά εμείς αυτή τη φορά θα πάμε μέσα από το κέντρο της πόλης από εδώ, έτσι ώστε να συγκρίνουμε 5 στατιστικά σημεία και στο τέλος θα βγάλουμε συμπεράσματα. Ξεκινάμε. Στατιστικά της διαδρομής μας, όπως ήταν αναμενόμενο, η μέση μας κατανάλωση είναι μόνο 9,4 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα και η μπαταρία μας 50%, δηλαδή κάψαμε μόνο 10% μπαταρία σε σχέση με το 20% που είχαμε κάψει το πήγαινε. Από θέμα απόστασης 18 χιλιόμετρα, δεν γλιτώσαμε και πάρα πολλά, ίσως 4 χιλιόμετρα, και από θέμα χρόνου, μέση ταχύτητα 32 χιλιόμετρα την ώρα, μισή ταχύτητα. Από θέμα χρόνου 33 λεπτά. Ένα τεταρτάκι παραπάνω το κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γυμναστική μας. Κάναμε τη γυμναστική μας, πεθάναμε και σήμερα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σπίτι και να βγάλουμε τελικά αποτελέσματα. Επιστρέψει στο σπίτι και πάμε γρήγορα να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε η μέση μας κατανάλωση είναι αρκετά χαμηλή, είναι μόλις 8,6 κιλοβατόρα στα 100 χιλιόμετρα. Η απόσταση που καλύψαμε ήταν 37 χιλιόμετρα, η μέση ταχύτητα 33 χιλιόμετρα την ώρα, ο χρόνος ταξιδιού 1 ώρα και 8 λεπτά. Και η στάθμη της μπαταρίας είναι στο 45%. Πάμε τώρα να τα καταγράψουμε τα δεδομένα από τη μία περίπτωση και την άλλη και να κάνουμε συγκρίσεις. Ωραία, έχουμε λοιπόν περάσει όλα τα δεδομένα στο Excel, να μπορούμε να κάνουμε και τις διαφορές. Πάμε να τα δούμε. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ είναι η στήλη με την περιμετρική Παύλα Εθνική Οδό και εδώ είναι η στήλη με το κέντρο της πόλης και εδώ είναι οι διαφορές μας. Πάμε τώρα στην πρώτη περίπτωση. Χρήση της μπαταρίας. Πόσο μπαταρία καταναλώσαμε? Στο μικρό αυτοκίνητο πόλης που έχουμε εμείς, καταναλώσαμε το 1 τρίτο της μπαταρίας, δηλαδή είναι ένας σημαντικός παράγοντας αν έχεις μικρό αυτοκίνητο η διαδρομή αυτή που θα κάνεις να είναι το 1 τρίτο, οπότε πρέπει να έχεις το νου σου ότι θα ξαναφορτίσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν πήγαμε μέσα από το κέντρο πόλης, καταναλώσαμε μόνο 15% μπαταρίας, 2,33 φορές περισσότερη μπαταρία χρησιμοποιήσαμε από την περιμετρική οδό. Δεύτερη περίπτωση, μέση κατανάλωση. 11,2 κιλοβατόρα στα 100 χιλιόμετρα στην περιμετρική οδό και 8,6, πάρα πολύ μικρή κατανάλωση από το κέντρο της πόλης, 23% μεγαλύτερη κατανάλωση από την περιμετρική. Απόσταση σε χιλιόμετρα, 45 χιλιόμετρα διανύσαμε από την περιμετρική οδό, 37 χιλιόμετρα διανύσαμε από το κέντρο της πόλης, 8 χιλιόμετρα μεγαλύτερη απόσταση από την περιμετρική οδό. Δεν είναι καμιά τρελή διαφορά. Μέση ταχύτητα 58 χιλιόμετρα την ώρα
κατά μέσο όρο από την περιμετρική οδό και 33 χιλιόμετρα την ώρα από το κέντρο της πόλης, 43% μεγαλύτερη ταχύτητα από την περιμετρική οδό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέση ταχύτητα υπολογίζει ακόμα και όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται. Από τη στιγμή που βάλεις μπροστά το διακόπτη, η μέση ταχύτητα αρχίζει και ξεκινάει. Ή αν σταματήσεις στο φανάρι ή στο σπίτι, είσαι σταματημένος, η μέση ταχύτητα πέφτει και ο χρόνος αντίστοιχα. Χρόνο σε λεπτά. Κάναμε 46 λεπτά, δηλαδή 23 λεπτά να πας και 23 να γυρίσεις στη μία περίπτωση και 67 λεπτά στην άλλη από το κέντρο της πόλης. 21 λεπτά λιγότερα διαφορά, 45% πιο γρήγορα. Και τέλος, το κόστος στη μία περίπτωση χαλάσαμε 60 λεπτά του ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση χαλάσαμε 38 λεπτά του ευρώ. 37% είναι η διαφορά, μεγαλύτερο κόστος και 22 λεπτά του ευρώ περισσότερο. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Είδαμε τη διαφορά να πας από την περιμετρική οδό γρήγορα ή από την εθνική οδό αντίστοιχα ή από το κέντρο της πόλης. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλετε. Πού συμφέρει, πού δεν συμφέρει. Σίγουρα από θέμα οικονομίας συμφέρει να πας μέσα από την πόλη και από θέμα χρήση μπαταρίας. Αλλά ο χρόνος είναι μεγαλύτερος. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like αν σας άρεσε, γράψτε κάτω στο YouTube τα σχόλιά σας, κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye bye!